ΕΛΑΜ, αφού κραζόμενο τις ανάγκες του κυπριακού λαού λόγω της οικονομικής εξαθλίωσης που επέφερε η οικονομική κρίση, αλλά και η άνευ προηγουμένου καταλύστευση του κυπριακού λαού από διάφορους απαθειώνες, αποφάσισε την πραγματοποίηση πανκύπριας εκστρατείας διανομής σχολικών ειδών και τροφίμων σε ευάλωτες ομάδες. Για την εκδήλωση στη Λεμεσό μίλησε στην κάμερα του Έξτρα ο Στέλιος Νεάρχου, υπεύθυνος του ΕΛΑΜ στη Λεμεσό. Σήμερα ολοκληρώνεται η εκδήλωση, η πανκύπρια εκδήλωση διανομής σχολικών ειδών και τροφίμων για όλον τον λαό, πιστής της προεκλογικής μας δεσμεύσης. Όπως υποσχεθήκαμε στον λαό, τα κάνουμε τώρα πράξη. Τα λεφτά πάνε πίσω στον λαό και δεν κρατούμε τίποτα για τα προσωπικά μας ταμεία. Και καλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Όπως βλέπετε σήμερα, πολλοί συμπολίτες μας έφεραν εδώ τα παιδιά τους, παιδιά που έχουν πρόβλημα, παιδιά που δεν έχουν τσάντες για να πάνε στα σχολεία. Θα φροντίσουμε εμείς για αυτούς να πάνε στο σχολείο, στη νέα σχολική περίοδο, με ένα χαμόγελο στα χείλη και με. Και χωρίς καθόλου ντροπή στα πρόσωπά τους. Ευχαριστούμε όσους μας στηρίζουν στη βοήθεια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το κανάλι Extra, που είναι το μόνο που μας ακολουθεί πάντοτε στις εκδηλώσεις μας, σε κάθε κάλεσμα, δημοκρατικά και με σεβασμό πάντοτε προς όλους και όχι επιλεκτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.